παιδιά, πολύ καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στην πρώτη δοκιμασία ασυλίας για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε όλοι καλά? Ναι. Εξαιρετικά. Να ξεκινήσω λίγο με τα διαδικαστικά. Γιαννούλας, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, οπότε σήμερα δεν θα μπορεί να αγωνιστεί. Είμαστε εντάξει, Γιαννούλα? Εγώ ναι. Τέλεια. Αλλά αφού λέει επιστήμον, όχι. Σέβομαι τον επιστήμον. Εξαιρετικά. Λοιπόν, τι είχαμε? Είχαμε την αποχώρηση του Γιώργου, ο οποίος με το γράμμα που άφησε έγραψε διάφορα και όρισε νέο αρχηγό στην πράσινη ομάδα, τον Νικόλα. Νικόλα. Δεν έχω λόγια να πω. Ο Γιώργος ήθελε να με βγάλει αρχηγό, με το έχει δηλώσει, το ήξερα. Στην αρχή του είπα ότι θα ήταν προτιμότερο να μην με βγάλει, γιατί στην αρχή έκανα αρκετές εβδομάδες αρχηγός και ζήτησα από μόνος μου να μην συνεχίσω αρχηγία. Αλλά επέμεινε και μου είπε ότι είμαι ο άνθρωπος μάλλον για αυτόν, ο οποίος του έμαθα πολλά πράγματα και ήθελε να με τιμήσει. Του λέω εντάξει. Άρχισα να λαμβάνω μια αρχηγία στην πράσινη ομάδα ξανά. Εύχομαι όπως την άφησα να συνεχίσουμε επιτυχία, στρατιώτης μου πάντα. Και ό,τι μπορώ να κάνω από το χέρι μου να πάει καλά η ομάδα. Δεν είμαι πεπισμένος ότι ο Παλάτας είχε αρνηθεί την αρχηγία και ο Κούλε επέμενε. Δηλαδή ήταν ο διάλογος: Νίκο, σε βγάζω αρχηγό. Δεν θέλω. Σε συμπαθώ και ευχαριστώ, αλλά δεν θέλω. Όχι, επιμένω, θα βγεις. Δεν νομίζω ότι να είναι έτσι. Τι μας λείπει? Μας λείπει αρχηγός στη γαλάζια ομάδα. Πράγμα που θα λύσουμε εδώ, επί τόπου, με μια απλή ονομαστική ψηφοφορία. Τσάμις, ποιον θα θέλαμε για αρχηγό? Γιαννακίδη. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Γιαννακίδης, διότι θα ψηφιστεί από όλη την ομάδα και δεν θα ήθελα να είμαι το μοναδικό άτομο που θα είναι off. Αλέξανδρε. Γιαννακίδη. Βάιος. Γιαννακίδη. Ελεονόρα. Γιαννακίδη. Χριστίνα. Ομόφωνα. Γιαννακίδη. Αλλάξτε θέσεις. Γιαννακίδη. 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 Ο Τσάμις ψήφισε πρώτος, δηλαδή, και το είπε έτσι. Γιαννακίδης. Τι μπορώ να κάνω, σήμερα σκοτωθήκαν στο σπίτι. Τώρα που φτάσαμε στην δοκιμασία, λέει ότι θέλει να γίνει αρχηγός ο Γιαννακίδης. Με ποσοστά Βόρειας Κορέας, λοιπόν, ο Γιαννακίδης είναι αρχηγός στη γαλάζια ομάδα και αυτό σημαίνει αυτόματο ότι και εσύ, Γιώργο, έχεις ασυλία. Πώς μας φαίνεται? Η ασυλία δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει προσωπικά. Δεν θα αλλάξει κάτι. Θα παίρνουμε κοινές αποφάσεις, όλοι παλεύουμε για την ομάδα και θα συνεχίσουμε καλά. Τους ευχαριστώ. Για μένα δεν αλλάζει κάτι. Όπως ήμουν σαν παίχτης, το ίδιο είμαι και τώρα, παίχτης είμαι. Αν μπορούσα να αλλάξω το να μην έχω την ασυλία και να είμαι κι εγώ μέσα στο παιχνίδι μιας ενδεχόμενης μονομαχίας, θα ήθελα να είμαι. Από εκεί και πέρα, το ίδιο ενεργός θα είμαι. Το ίδιο βοηθητικό απέναντι στους παίχτες μου και θα τα πηγαίνουμε μια χαρά. Οι δύο αρχηγοί έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Ο Γιαννακίδης είναι πολύ της άποψης ότι θέλω να μένουν οι αγωνιστικά δυνατοί παίκτες και θεωρώ ότι έτσι θα κινηθεί. Ο Νίκος τώρα μπορεί και να το πάει λίγο.